Ήταν η πρώτη σύνοδο τη Κεντρική Επιτροπή τη ΕΔΕΚ μετά την ανάδειξη στην Προεδρία του Μαρίνου Σιζόπουλου, ο οποίο τόνισε ότι ολοκληρώνεται ο κύκλο τη εκλογική διαδικασία που άνοιξε με την παρέντηση του Γιαννάκη Ομίρου. Μίλησε για απαρχή μια νέα πορεία με στόχο την ενίσχυση του κόμματο και χαρακτήρισε ω κομβικό σημείο τι βουλευτικέ εκλογέ του 2016. Η νέα πορεία μα θα χαρακτηρίζεται από συλλογικέ, διαφανεί και δημοκρατικέ αποφάσει. Ενίσχυση τη τεχνοκρατική υποστήριξη αλλά και στις προτάσεις και τις αποφάσεις μας θα είναι κυρίαρχη η πολιτική διάσταση. Στην Κεντρική Επιτροπή συμπληρώθηκε η ηγετική πυραμίδα τη ΕΔΕΚ, καθώ ο Μαρίνο Σιωδόρου εξελέγει στη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Συνολικά ψήφισαν 98 μέλη τη Κεντρική Επιτροπή. Ο Μαρίνο Σιωδόρου έλαβε 55 ψήφου και η ανθυποψήφια του, Μαρία Βασιλιάδου, έλαβε 37 ψήφου, ενώ τρία ψηφοδέλτια ήταν άγκυρα και τρία λευκά. Η Κεντρική Επιτροπή προχώρησε και στην αναγκήρυξη του Κωστή ω αναπληρωτή Προέδρου, καθώ και του Γιάννου ω οργανωτικού του Κινήματο Σοσιαλδημοκρατών.